στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Έλενα Ράπτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Έχετε συγκλονιστεί, αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε δείξει και μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση όλο αυτό τα τελευταία χρόνια με το θέμα της παιδικής κακοποίησης και με την πρωτοβουλία που έχετε πάρει με το 1 στα 5 και γενικότερα, κυρία Ράπτη. Και μιλάμε σήμερα. Ναι. Ναι. Ίσως επειδή έχω αντιμετωπίσει πολλά τέτοια περιστατικά τα τελευταία 9 χρόνια που δραστηριοποιούμε σε αυτό το τομέα. Από το 2013 που ανέλαβα το συντονισμό του προγράμματος 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήρθα αντιμέτωπη με πολλά περιστατικά, με δράστες, τον μπαμπά, τον παππού, τον θείο, τον καινούριο σύντροφο της μαμάς και με ακόμα μικρότερης ηλικίας παιδιά, πιο τρυφερής ηλικίας, όπως πριν από λίγες μέρες στο Δημότικο είχαμε το περιστατικό που ο πατέρας σας ελγούσε στο δίχρονο κοριτσάκι. Θέλω να πω ότι αυτά τα περιστατικά πλέον δεν μας κάνουν έκπληξη παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είχε μία επιπλέον παράμετρο που αφορούσε στο γεγονός ότι ο δράστης επέλεγε να χρησιμοποιήσει, να εκμεταλλευτεί το κορίτσι εκδίδοντάς το. Μένει να εξιχνιαστεί από τη δικαιοσύνη. Πάντως, τέτοιες περιπτώσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, στα οποία θα ήθελα να σταθώ, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Το πρώτο αφορά ότι στην Ελλάδα το 16% των παιδιών πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Γιατί το λέω αυτό? Για να αντιληφθούν οι γονείς ότι δεν είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθούμε, να είμαστε κοντά στα παιδιά, να ακούμε τα παιδιά μας, να καταλαβαίνουμε τις αλλαγές της συμπεριφορά τους και να παρεμβαίνουμε τη δεδομένη στιγμή με το σωστό τρόπο που θα τον υποδείξουμε στη συνέχεια. Το δεύτερο είναι ότι 9 στις 10 περιπτώσεις ο δράστης είναι πρόσωπο του οικείου περιβάλλον. Είναι πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της 12χρονης ήταν το αφεντικό της μαμάς, που η μαμά έπαιρνε συχνά το παιδί στη δουλειά, άρα ήταν ένα πρόσωπο που γνώριζε. Και ξέρετε, οι παιδόφιλοι, οι δράστες, προσπαθούν για να μπορέσουν να ασυλγήσουν εις βάρος ενός παιδιού, να κερδίσουν χώρο και χρόνο με ένα παιδί. Αυτό το λέω γιατί όσο έχουμε τα παιδιά μας από κοντά, όσο δεν τα αφήνουμε πολύ χρόνο με ανθρώπους που δεν εμπιστευόμαστε και τον εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, δεν έχει να κάνει μόνο με τα δικά τους χαρακτηριστικά, γιατί όπως είδατε και στην προηγουμένη περίπτωση, ο δράστης ήταν υπεράνω πάσης υποψίας, φαινόταν ως ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος της εκκλησίας, αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε αφενός μεν το παιδί μας ότι θα ξέρει να βάλει τα όρια του, κανόνας του εσώρουχου, δεν επιτρέπω σε κανένα να μαγγίζει στην περιοχή που είναι το εσώρουχό μου. Και αν αυτό συμβεί, αμέσως ενημερώνω ένα μεγάλο που εμπιστεύομαι. Ταυτόχρονα, να εμπιστοσύνη στο τι, στο ότι αναπτύσσουμε με το παιδί μας τέτοια σχέση, ώστε σε τρεις περιπτώσεις αυτό να μας μιλήσει. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι το καμπανάκι ότι η συμπεριφορά ενός ενήλικα. Ενήλικα από το οικείο περιβάλλον. Είναι ύποπτη. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη, όταν κάποιος ζητάει από το παιδί να του κρατήσει μυστικό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε με τα παιδιά, μας με ποιους έχουμε μυστικά. Μπορεί ένα 12χρονο κορίτσι να έχει μυστικό με ένα 12χρονο άλλο κορίτσι, με ένα 12χρονο αγόρι, και αυτό να είναι αθώο, γιατί είναι ανάμεσα σε δύο συνομήλικα παιδιά. Όμως, όταν ένα 12χρονο κορίτσι έχει μυστικό με ένα 53χρονο, αυτό είναι ύποπτο. Οι γονείς θα έπρεπε να γνωρίζουν με ποιους έχει το παιδί μυστικά και σε πρώτο στάδιο δεν ρωτάμε ποιο είναι το μυστικό, για να μπορέσει το παιδί να μας μιλήσει και στη συνέχεια ανάλογα με τη διαφορά της ηλικίας θα παρέμβουμε να μάθουμε περισσότερα. Το δεύτερο αφορά τα δώρα. Κάτι που αποτελεί τέχνασμα των δραστών. Και εδώ είδαμε τα κινητά, το ποδήλατο, ακριβά δώρα με τα οποία προσπαθούσε να εξαγοράσει τα ανταλλάγματα. Και ένα παιδί τόσο τρυφερής ηλικίας δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο αποτελεί προσφορά αγάπης ή αποτελεί δωροδοκία. Που σημαίνει ότι ο δράστης θα ζητήσει αντάλλαγμα γι' αυτό, άρα οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη ματιά τους. Το παιδί μου λαμβάνει δώρα τακτικά από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ύποπτο. Και το τρίτο, όταν κάποιος προσπαθεί να το απομονώσει και να βρεθεί μόνος μαζί του. Σκεφτείτε ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα είχαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση και τα έχουμε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι η εξής. Εσείς με όλα αυτά τα χρόνια βλέπετε αυτό το φαινόμενο να έχει αυξητικές τάσεις ή είναι φταίει το ότι το διαδίκτυο μας έχει κάνει στο να μαθαίνουμε περισσότερο, είναι στα ίδια επίπεδα? Γιατί ακούμε συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα για παιδικές κακοποίησεις και εσείς 9 χρόνια πριν, εφόσον έχετε και αυτή την τεράστια συλλογή εμπειριών, κακών εμπειριών σε αυτά που έχετε αντιμετωπίσει και έχετε δει, βλέπετε να, έχει μια αύξηση, να είναι το ίδιο, να είναι πάντα τα δεν ίδια? Δεν έχουν αύξηση, θα σας πω.
δεν έχουν αύξηση τα περιστατικά, από την εμπειρία μου στο βαθμό που τα παρακολουθώ. Έχουν αύξηση καταγγελίες. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος, γιατί σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, μόλις 2 στα 100 παιδιά τολμούν να καταγγείλουν στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. 2 στα 100. Τα υπόλοιπα βιώνουν την κακοποίηση στη σιωπή. Τι βλέπουμε εμείς τα τελευταία χρόνια? Ότι μέσα από την ενημέρωση πλέον σπάει η σιωπή. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να λυτρωθούν από τον εφιάλτη που ζουν. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για ένα παιδί τρυφερής ηλικίας και ο δράστης στοχεύει σε αυτές τις ηλικίες, όταν δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα στο παιδί το σωστό από το λάθος. Σκεφτείτε ότι η καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκινά την ενημέρωση στην ηλικία των 4 ετών. 4, 5, 6, 7, 8 ετών, εκεί στοχεύουν τα ενημερωτικά εργαλεία. Το παραμυθάκι με τον κανόνα του εσώρουχου, που στόχο έχει να προσδιορίσει το κακό άγγιγμα, χωρίς να μπει σε ιατρική ορολογία, μπορεί να μπερδέψει, να πονηρέψει ένα παιδάκι. Έπειτα, οι ιστορίες κινουμένων σχεδίων που κυκλοφορούν σε αυτή την κατεύθυνση και άλλα εργαλεία που αφορούν στο διαδίκτυο. Άρα, τα κρούσματα δεν αυξήθηκαν, ήταν πολλά, παραμένουν πολλά. Τώρα αυξήθηκαν οι καταγγελίες και αυτό είναι το ζητούμενο. Στη ρίζα αυτού του φαινομένου όμως, στην ουσία, στο πρόβλημα. Ότι υπάρχουν αυτά τα αρρωστημένα μυαλά που συμπεριφέρονται έτσι σε παιδικές ψυχές. Εκεί, ποιος θα ήταν ο τρόπος? Αυτό είναι βέβαια η ερώτηση που θα σας κάνω και αυτό φορά, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Αλλά με αυτά που βλέπετε, με τα στοιχεία που παίρνετε, τι θα έπρεπε να γίνεται προκειμένου να είναι αυστηρότερος ο σωφρονισμός, να υπάρχει ένα μητρό, το συζητάγαμε νωρίτερα στην εκπομπή, που να υπάρχει κάποια γνώση όταν κάποιος έχει καταδικαστεί μία φορά σε μία περιοχή? Δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει? Θα σας πω, είναι αυτό που εσείς είπατε νωρίτερα και αφορά στην εκπαίδευση. Γιατί το πιο σημαντικό σε αυτό το φαινόμενο είναι η πρόληψη. Η εκπαίδευση. Να ξεκινάει η ενημέρωση από τα σχολεία και πετύχαμε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, την έγκριση δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, ώστε ήδη τα εργαλεία της καμπάνιας 1 στα 5 να μπορούν να διδαχθούν στα νηπιαγωγεία την πρώτη, τη δευτέρα, την τρίτη και την τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την κυρία Κεραμέως, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα, για να δούμε και άλλους τρόπους ώστε η ενημέρωση να είναι υποχρεωτική. Έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο να ετοιμάζεται σε συνεργασία με 11 υπουργεία και τον Νοέμβριο του 2021 ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τους βασικούς του άξονες στην Βουλή. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο συμπτωματικά θα έρθει και στο σύνολό του. Θα παρουσιαστεί στη Βουλή για να συζητηθεί και μετά άλλα κόμματα, θα μπει και σε δημόσια διαβούλευση και θα εμπλουτιστεί. Σε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης το ζητούμενο είναι να συνεργαστούν υπουργεία για την αντιμετώπιση των περιστατικών και σε επίπεδο πρόληψης βεβαίως για την ενημέρωση, αλλά και για την αντιμετώπιση, γιατί τα περισσότερα μέτρα είναι διυπουργικά οριζόντια και ξεκινάμε από το Υπουργείο Παιδείας που είναι το πιο σημαντικό. Ενδεικτικά να σας πω κάποιες πολιτικές που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Το πρώτο είναι το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων, ένα ενιαίο πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων. Είδαμε ότι το συγκεκριμένο κορίτσι κατέθεσε στο τμήμα ανηλίκων, στη συνέχεια ενδεχομένως να καταθέσει στην εισαγγελέα και μετά στην κοινωνική υπηρεσία. Και αυτές οι λίγες καταθέσεις θα γίνουν γιατί βρίσκεται στην Αθήνα. Στην επαρχία τα παιδιά μέσα όρο καταθέτουν 14 φορές. Ναι. Και αυτή είναι μια τραυματική εμπειρία. Και αυτή είναι μια λειτουργία που διαπιστώσαμε μέσα από την εμπειρία των τελευταίων ετών. Με το ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων θα πετύχουμε να έχουμε μια και μόνη δικανική εξέταση του παιδιού θύματος στο σπίτι του παιδιού με πρωτοβουλία του κυρίου Τσιάρα και του κυρίου Κότσιρα. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί στην Αθήνα, όπου εκεί θα προσδιορίζονται και τα σαφή βήματα για την αλληλουχία των ενεργειών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε το παιδί να μην τραυματίζεται ξανά. Διότι υπήρξαν περιστατικά τα τελευταία χρόνια που είπαν ότι αν ξέραμε τι θα περάσουμε μετά την καταγγελία, δεν θα είχαμε καταγγείλει. Για σκεφτείτε μπροστά σε αυτό που ζούσαν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που μας βοηθάει να παρακολουθήσουμε όλα τα περιστατικά και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, αλλά να ξέρουμε και την εξέλιξη, αφορά το αρχείο, το πάλι Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Γιατί σήμερα μπορεί ένα παιδί που έχει συμπτώματα να φτάσει σε ένα νοσοκομείο, να διαπιστωθεί σεξουαλική κακοποίηση, αλλά οι γονείς να μην θέλουν να καταγγείλουν. Να φοβούνται το στιγματισμό του παιδιού. Ναι, είναι εμπλέκονται και κάποιες φορές, ότι για οποιοδήποτε λόγο.
Ναι, αλλά ακόμα αν εμπλέκονται θα παρέμβει η αστυνομία. Mm. Αν υπάρχουν υποψίες δηλαδή από το προσωπικό, θα παρέμβει η αστυνομία. Mm. Αλλά αν υπάρχουν κάποιες απλά ενδείξεις και η οικογένεια δεν θέλει να το προχωρήσει, αυτό δεν θα προχωρήσει. Και δεν έχουμε σήμερα, αυτό σκοπεύουμε να φτιάξουμε, ένα αρχείο καταγραφής που να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα περιστατικά, γιατί θα ξέρουμε, θα υπάρχουν αναφορές και για τους πιθανούς δράστες, ώστε όταν θα έχουμε πραγματικά στοιχεία για κάποιον, αλλιώς θα δρομολογηθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Γιατί, σκεφτείτε την παράμετρο, η θεία να μην είχε μιλήσει, στην περίπτωση της 12χρονης. Ποιος θα έσπασε τη σιωπή? Το παιδί ανήκει στο ποσοστό που δεν μιλάει. Τελικά η θεία ήταν αυτή, η μεγάλη δηλαδή, βρήκε, ένας από τους μεγάλους βρήκε τη δύναμη να σπάσει τη σιωπή και να βοηθήσει. Εδώ είναι η δική μας ευθύνη. Γιατί και εμείς οι μεγάλοι, όταν υποψιαζόμαστε, δεν θα πρέπει να το κρύβουμε, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να πάρουμε την ευθύνη, δεν θα πρέπει απλά να απομακρύνουμε το δικό μας παιδί ώστε αυτό να είναι ασφαλές, αλλά ο δράστης να είναι εκεί έξω ελεύθερος και να μπορεί να συλλογήσει εις βάρος άλλων παιδιών. Σε άλλα παιδιά. Κύριε Άπτη, δυστυχώς θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και θα συνεχίζεται μέχρι με κάποιο τρόπο και με τις δικές σας πρωτοβουλίες, αλλά και γενικότερα και με την αφύπνιση της κοινωνίας, στο να μπορέσουμε κάπως λίγο να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά. Γιατί ξεφεύγουν από το όριο της παραβατικότητας, καταστρέφουν παιδικές ψυχές και... Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην ίδια κατεύθυνση, να πετύχουμε μέσα από την πρόληψη λιγότερα παιδιά να πέφτουν θύματα και ταυτόχρονα να σπάσει η σιωπή. Να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να γλιτώσουν από αυτό που ζουν. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.